ημέρα εγκλισμού. Βγαίνω ακόμα θετική. Η γιατρός είπε ότι καλό είναι να υπολογίσω ποια μέρα νομίζω ότι έχω κολλήσει και μετά από 14 μέρες από την ημέρα που έχω υπολογίσει ότι έχω κολλήσει μπορώ να βγω, γιατί ακόμα και αν βγει θετικό το τεστ δεν μπορώ να διαδώσω τον ιό. Που σημαίνει ότι εγώ έχω κολλήσει την προηγούμενη Δευτέρα, οπότε τη Δευτέρα ό,τι και να γίνει θα βγω από εδώ μέσα. Ιούχου! Σήμερα έχω συνάχη. Και χθες κοιμήθηκα πάρα πολύ αργά και ξύπνησα νωρίς. Χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Και είπα να παραγγείλω κάτι υγιεινό. Οπότε πήρα μια μακαρονάδα από ένα ιταλικό που λέγεται Broccoli don't like you either. Κάπως έτσι. Ωραία ήταν. Και πήρα και μια φοβερή σαλάτα κοινόα. Κάθε φορά λοιπόν που με πιάνει κάτι με το κοινόα, είναι μια σχέση αγάπης και μίσους. Είναι ένα σύνδρομο του Στοκχόλμης. Κάθε φορά παίρνω κοινόα και κάθε φορά το μετανιώνω. Τελευταία φορά που είχα φάει κοινόα, δεν είμαι vegan. Απλά είπα σήμερα να φάω κάτι υγιεινό. Τελευταία φορά που έχω πάρει κοινόα, δεν ξέρω πώς μου είχε έρθει, είχα πάρει. Συγγνώμη, ένα μπέργκερ με κοινόα. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε αυτή η φοβερή ιδέα. Ήταν χάλια, δεν τρώγονταν. Σήμερα λοιπόν αποφάσισα να πάρω μια σάλτσα κοινόα γιατί έχει κόκκινα φασόλια που μου αρέσουν πολύ. Μαϊντανό. Ένα φύλλο μαϊντανό είχε. 4 κόκκινα φασόλια. Και όλο το άλλο έμοιαζε με κάτι χαλιά που πουλάνε 10 ευρώ. Σε κάτι μαγαζιά που εμφανίζονται το χειμώνα και εξαφανίζονται. Βασικά έχω. Μπορώ να σας τη δείξω αυτή τη φοβερή σαλάτα. Έτσι την πήρα, έτσι την άφησα. Πρέπει κάποια στιγμή να την πετάξω. Οπότε ναι, το κοινό θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσω ότι δεν κάνω να το παραγγείλω γιατί απλά το πετάω. Και είναι κρίμα να πετάω φαγητά. Σε κάθε περίπτωση, είναι βέβαιο ότι θα ξαναπαραγγείλω κοινό γιατί θα έχω ξεχάσει. Είναι σαν το όταν βγαίνεις και πίνεις πάρα πολύ εξίδια θεωρώντας ότι θα περάσει τέλεια κάθε φορά. Νομίζω ότι θα πεθάνεις γιατί δεν αντέχεις και ξερνάς και μετά έχεις πάνω και βρω και hangover και μετά ξεχνάς όλο αυτό και πάλι θες να πεις ξυδιά να περάσεις καλά. Το ίδιο σημαίνει με το κοινόα, αλλά είναι για τους φλόρους. Το κοινόα είναι ταξίδια για τους φλόρους. Και εγώ πια στα 38 μου είμαι φλόρος. Και είμαι με τη γάτα Σαντάκο που όλοι νομίζω ότι θα τα τεινάξει. Γιατί δεν μπορεί να περπατήσει. Έγινε πάρα πολύ τρεφερή. Εν τω μεταξύ, αυτή η γάτα δεν ήθελε με τίποτα χάδια, με τίποτα αγκαλιές ποτέ. Και τώρα θέλει μόνο αγκαλίτσα. Το πρόβλημα είναι ότι βρωμάει. Αλλά μετά σκέφτομαι ότι εντάξει, πόσες μέρες έχει. Οπότε ας πάρω μια αγκαλίτσα. Μπορεί αύριο να ψοφήσει. Τελικά δεν ψοφάει όμως. Οπότε περνάνε μέρες και εγώ την παίρνω αγκαλίτσα και σιγά σιγά συνηθίζω τη μυρωδιά τη. Οπότε αποφάσισα ότι μετά την καραντίνα θα την πάρω μαζί μου. Σκέφτομαι να την πηγαινοφέρνω. Όταν έρχομαι στο εργαστήριο, να την έχω μαζί μου. Να πάρω κάτι τσαντάκια για γάτες. Λέω να πάρω ένα τέτοιο. Η Αθηνά Κεφαλοπούλου μου είχε στείλει. Όχι, εγώ της είχα στείλει. Είχα στείλει πάνω στην Αθηνά Κεφαλοπούλου ένα βιντεάκι με μια γάτα που τη έρνε σε ένα βαλιτσάκι διάφανο. Και από κάτω ακούγεται η φωνή της σε Desert και λέει. Τι πώς το λέγε. What a distinguished posture. Ή κάτι τέτοιο. Δεν μου ήταν πολύ χαριτωμένο. Πάρω κι εγώ λοιπόν ένα τέτοιο βαλτσάκι για να είναι πολύ distinguished. Σαν τάκο σίγουρα θα είναι. Κάθε φορά λοιπόν νομίζω ότι θα μου ψοφίσει, δεν μπορεί να περπατήσει. Δεν βλέπει, δεν ακούει. Τρώει όμως ο αγλάρος. Και αυτό είναι το τεστ για να δω ότι είναι καλά. Δεν καταλαβαίνεις η Σαντάκο αν είναι καλά, παρά μόνο άμα της δώσεις να φάει. Υποτρέπει πάρα πολύ όρεξη. Πίνει το νερό της, μετά ψάχνει πάει η κατουρά η χέζη. Και...
ξέρω τι βλέπετε. Αυτά με τη Σαντάκο, η οποία δεν ψηφάει με τίποτα. Αλλά από την άλλη δεν ταλαιπωρείται για να σκέφτομαι να την ανακουφίσω από τον πόνο της. Οπότε, μετά από τόσα χρόνια που έχω μαζέψει αυτό το γατί, κάναμε bonding τώρα. Δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με κανένα άλλο ζωντανό οργανισμό, ήθελε να είναι μόνη της μια ζωή. Δηλαδή, κατά την είχα βρει στην Πάτρα, πριν από 17 χρόνια περίπου. Ήταν έτσι ένα ψόφιο μικρό ποντίκι στα χαλίκια, στα προσφυγικά. Και σκύβω να δω τι είναι και κάνει έτσι το κεφάλι και ήταν όλο μίξες και κακά. Και το λυπήθηκα και λέω, ωραία, θα το πάρω και θα το πάω για ευθανασία, γιατί δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι υπάρχει αυτό το ζωάκι, αυτό το γατάκι, το μήνυμα, ήταν μικρούτσικο. Μόνο το εκείνο μπορεί να αναπνέσει, δεν μπορεί να φάει. Οπότε το πήρα σπίτι, με λίγο χαμομήλι καθάρισα τα κάκαρα και βγαίνανε μίξες και τσίμπλες, βγαίνανε. Και γουργούριζε και με δάγκωνε, συγγνώμη, ήταν. Και λέω, εντάξει, Σαντάκο με τη μία. Νομίζω ήταν και η περίοδος που είχα δει την ταινία. Το The Ring, το Ιαπωνέζικο. Και τελικά την άλλη μέρα την πήγα για ευθανασία. Μου λέει η φοβερή κυρία Μπουρδάκου, μια φανταστική κτηνίατρος, ότι αυτό το πλάσμα είναι πανέμορφο, 99% θα επιβιώσει. Έχει ρινοτραχύτιδα. Τη δώσαμε αντιβίωση, τη έκανα τριβίνη παιδικό, τη έβαζα ορούς. Πραγματικά ήταν πανέμορφη, σαν λευκή τίγρης. Το ένα μάτι το έχασε από τους μύκητες. Το άλλο είναι ένα υπέροχο καταγάλωνο μάτι. Τώρα δεν βλέπει τίποτα με αυτό το μάτι. Και κάποια στιγμή μεγάλωσε λίγο, έγινε καλά. Ο Πάχη είναι μπαμπάτσικη. Και όπως την είχα στην Πάτρα, ζούσε σε ένα ισόγειο με εσωτερική αυλή και ήταν ελεύθερα να φύγουν. Και κάποια στιγμή δεν γυρνάει σαν τάκο. Περνάει μια εβδομάδα, λέει, ωραία, πέθανε. Έκλαψα, το χώνεψα και μετά είδε ένα μάτι να με κοιτάει μετά από 7 μέρες από μακριά και λέω, σαν τάκο. Και ήταν μια λιγάτα η Χατσεψούτ, η οποία ζήλευε πάρα πολύ γιατί θέλει να μπει στο σπίτι, αλλά την έβαζε, δεν είχε κανένα λόγο να μπει στο σπίτι, ήταν γαμάτη, δεν είχε ανάγκη. Και δεν την άφηνε να γυρίσει. Οπότε πάω μαζί με τη Σαντάκο και από τότε, 3 χρόνια, πόσο ήταν, 4 που ζήσε μαζί μου στην Πάτρα, την έβγαλε όλη μέρα, ήταν μέσα στην ντουλάπα και έβγαινε μόνο όταν έκλειναν τα παντζούρια για να κοιμηθώ ή άμα έφευγα. Έβγαινε κατούρα, γέχεζε, έτρωγε, έπινε, κοιμότανε. Μετά όταν έφυγα στην Ιταλία, την είχαν οι γονείς μου. Ήταν κάτω από ένα κρεβάτι, σε μια γωνιά, ξεχνούσαμε και την ύπαρξή της. Κάποια στιγμή είχε παχύνει πάρα πολύ. Μετά όταν έφερα το εργαστήριο εδώ, την έφερα κάτω στην αυλή, όταν είχε ωραίο καιρό να ράζει τον ήλιο μαζί με το κλέμπο, ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Τελικά γέρασε πολύ. Έπαθε γάγκρενα. Μου είπε η κτηνίατρος ότι δεν μπορούμε να τη κόψουμε το πόδι γιατί είναι πολύ γριά, δεν έχει κανένα νόημα. Τη άρχισε τις αντιβιώσεις. Μετά έπρεπε να τη καθαρίσω το νεκρό ιστό. Έκανε έτσι και πετάγανε τα κομμάτια. Δεν το ξέρανε αυτό το ίδιο πράγμα. Λευκά κομμάτια κρέατος πετάγονταν έτσι. Μου λέει, δεν πονάει, θα τη βρει κάποια στιγμή, έχει υποθυροειδή. Έκλεισε η πληγή, δεν πέθανε και συνεχίζει να υπάρχει. Και πολλές φορές έχω σκεφτεί να πάω να το κοιμήσω το γατάκι, αλλά είναι τόσο χαρούμενη. Έτσι, κάνουμε bonding τώρα, είναι στην αγκαλιά μου, κοιμόμαστε μαζί. Τρώει, ακόμα τρώει, πίνει, δεν φαίνεται να υποφέρει. Εγώ υποφέρω πιο πολύ, νομίζω, με το βρώμα της. Οπότε λέω να μην μπω στη διαδικασία όσο βλέπω ότι είναι χαρούμενη. Και αποφάσισα ότι μετά την καραντίνα θα την πάρω μαζί μου. Με το λουδένι και την τριτίκα, ούτως ή άλλως δεν θέλει να πει σε μεγάλο χώρο. Την έχω κλεισμένη στο δωμάτιο μου, έχει και ένα μπαλκονάκι, θα της βάλω το χώμα της. Και θα είναι εκεί μέχρι να αφήσει το μάτι του το κόσμο και να κλείσει και το τελευταίο γατάκι της Πάτρας και εκείνης της περίοδου. Η Σαντάκο είναι η τελευταία γάτα των φοιτητικών χρόνων.
Και τώρα έχω συγκινηθεί πολύ, το δέπι μου έχει έρθει μπροστά και θα κλείσω πριν βάλω τα κλάματα. Φιλάκια.